Να σταθούμε λίγο στο θέμα των μικρομολογιούχων. Διότι ποιο είναι το θέμα με τους μικρομολογιούχους? Ήταν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι τις οικονομίες τους, οι περισσότεροι το εφάπαξ, τη σύνταξή τους κτλ., αποφάσισαν να τα τοποθετήσουν σε ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Μια στάση η οποία ήταν και συμφέρουσα και πατριωτική και τους φαινόταν και μια σταθερή επιλογή. Αυτούς ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι δάνεισαν το ελληνικό κράτος, εσωτερικός δανεισμός λέγεται αυτό, πήγαν μετά με το PSI και τους φάγαν τα λεφτά. Φάγαν τα λεφτά των ανθρώπων που είχαν τοποθετηθεί σε ομόλογα του ελληνικού κράτους, φάγαν και τα λεφτά των ασφαλιστικών ταμείων. Άρα αυτοί οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή τους έχουν φάει και τις οικονομίες και τους έχουν φάει και τις συντάξεις. Και είναι απολύτως λογικό να αντιδρούν όπως αντιδρούν. Ένα δευτερογενές κακό αυτής της υπόθεσης είναι ότι καταραίει έτσι η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος. Ποιος θα πάει μετά να δάνεισει χρήματα στο ελληνικό κράτος όταν έχει προηγηθεί το PSI? Και γι' αυτό ένα από τα πράγματα που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ως προτεραιότητες είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος, ότι το κράτος δεν είναι κάτι που σου βάζει το χέρι στην τσέπη χωρίς να στο πει και παίρνει όσα χρειάζεται. Και ένα τελευταίο σχόλιο είναι ότι με τους φόρους τους οποίους πληρώνουμε τα τελευταία χρόνια, κανονικά θα πρέπει να ζούμε σε ένα παράδεισο, σε μια Σουηδία, σε μια Ελβετία. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι το βιωτικό μας επίπεδο πέφτει κάθε μέρα και περισσότερο. Και αναρωτιέται κανείς πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά. Λοιπόν, σε αυτό που λες, για να περάσω στον Παντελή Ψηδάκη λίγο, έχω να προσθέσω το εξής. Πριν από ένα μήνα είχαμε βγάλει επίσημη εισήγηση της Κομισιόν παρατήρηση, έκθεση, πολύ σημαντική έκθεση, που έλεγε ότι το 2020 το βιωτικό επίπεδο της Ευρωζώνης θα είναι ίδιο με το 1952, παρακαλώ. Καταλαβαίνετε ότι συνειδητά γυρίζουν πολλές δεκαετίες πίσω, αιώνα ολόκληρο, τους λαούς, τους πολίτες, επειδή κάποιοι κερδοσκοπούν, κάποιοι βγάζουν χρήματα. Ευημερία των αριθμών, δυστυχία των πολιτών. Παντελή Ξηριδάκη, θα σε παρακαλέσω.